Τι αποφασίστηκε από τη Σύγκλιτο και πότε αρχίζει το νέο ακαδημαϊκό έτος για τα τμήματα του Ιδρύματος? Για τα περισσότερα μαθήματα όλων των τμήματων εκτός από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, θα έλεγα για την πολύ μεγάλη πλειοψηφία των μαθημάτων όλων των τμήματων, λοιπόν, τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως. Ειδικά τα μαθήματα του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και του τμήματος και των μαθημάτων του, εδώ είναι ανάποδα τα πράγματα, η μεγάλη πλειοψηφία θα γίνει διαζώσεις. Είναι τα δικά σας εργαστήρια. Ναι, ας το πούμε έτσι, ναι. Γιατί επειδή είναι ένα τμήμα μουσικής επιστήμης και τέχνης, τα μαθήματα γίνονται είτε σε πολύ μικρές ομάδες, είτε και ατομικά ακόμα. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε, μουσική δύσκολα μαθαίνει κανείς εξ αποστάσεως, οπότε εδώ είμαστε αναγκασμένοι, παίρνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, να κάνουμε μαθήματα διαζώσεις. Πόσα τμήματα έχει σήμερα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας? Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει 8 τμήματα. Ένα από αυτά είναι το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Θυμάμαι πως όταν ιδρύθηκε το ΠΑΜΑΚ, η λειτουργία του ήταν υποδειγματική τουλάχιστον όσον αφορά στην κτηριακή υποδομή. Μπορείτε να μας δώσετε στοιχεία για τον αριθμό των φοιτητών για τον οποίο δημιουργήθηκαν υποδομές, καθώς και για τον αριθμό των ενεργών φοιτητών σήμερα? Ναι, βεβαίως. Μπορώ να σας δώσω στοιχεία και πώς έχουν εξελιχθεί και στον χρόνο. Για παράδειγμα, ο αριθμός των ενεργών φοιτητών, και δεν πάω όταν δημιουργήθηκε το ΠΑΜΑΚ, πάω αρκετά αργότερα για να δείτε πόσο επιτοδυσμενέστερο έχουν γίνει τα πράγματα. Το 2010 είχαμε 8.300 ενεργούς φοιτητές. Το 10. Δεν πάω το 91. Πριν από 10 χρόνια, ναι. Πριν από 10 χρόνια ήταν 8.300. Το 2020 είναι 12.600. Αυτό είναι μια αύξηση 52%. Αν πάμε στους πρωτοετείς, και εδώ έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, το 2010 παίρναμε 1.000 φοιτητές, 1.050. Το 2020 παίρνουμε 1.700. Σχεδόν το διπλασιάσατε. Είναι 63%. Άρα λοιπόν, και δεν πήγα τόσο μακριά τότε που δημιουργήθηκε το ΠΑΜΑΚ, τότε ήταν γύρω στους 4.000 φοιτητές που είχαμε, 4.500. Πάω πριν από μια δεκαετία, στην αρχή της κρίσης, και γι' αυτό σας έδωσα αυτούς τους αριθμούς, ναι. Διότι στην ίδια περίοδο η αύξηση των καθηγητών ήταν μόλις 12-13%. Δηλαδή, έναντι μιας αυξήσεως καθηγητών 12-13%, είχαμε μια αύξηση φοιτητών πρωτοετών, για παράδειγμα, 63%. Ναι, δεν βγαίνει έτσι ο λογαριασμός. Όχι. Τα αμφιθέατρα μας. Έχουμε δύο αμφιθέατρα, τα οποία είναι κανονικά περίπου 180 θέσεων, όμως με τις προδιαγραφές του ΕΟΔΗ, σε αυτά τα μεγάλα αμφιθέατρα μπορεί να φιλοξενηθούν μόλις 27 άτομα. Άρα καταλαβαίνετε ότι και οι κτηριακές υποδομές... Όσο μια σχολική αίθουσα δηλαδή. Ναι, 27 άτομα, διότι εάν βασίξουμε το 1,5 μέτρο, το οποίο είναι στις προδιαγραφές των αποστάσεων, μέχρι 27 άτομα μπορούν να μπουν μέσα. Μάλιστα. Εσείς βέβαια στην ανακοίνωση αυτή για την απόφαση της Συγκλήτου γίνεται λόγος για έλλειψη διδακτικού προσωπικού. Ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, κύριε Πρίτανη, και πού υπάρχουν κενές θέσεις? Υπάρχουν κενές θέσεις? Εδώ και περισσότερο από κοντά στα 15 χρόνια οι θέσεις των αποχωρησάντων λόγω συνταξιοδότησης, λόγω παρετήσεως, λόγω θανάτου, δεν αναπληρώνονται. Άρα σκεφτείτε ότι οι συνάδελφοι που φεύγουν, για τους συναδέλφους που φεύγουν, οι θέσεις χάνονται. Τα τελευταία 10 χρόνια το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πήρε όλο και όλο περίπου 20 θέσεις, 22, όταν ο αριθμός των αποχωρησάντων ήταν πολλαπλάσιος. Επομένως, θέσεις δεν αναπληρώνονται. Αυτό ισχύει για όλα τα τμήματα. Ναι, δηλαδή δεν έχουμε, έχουμε κάποιες ειδικότητες που οι συγκεκριμένες που αφορούν η έλλειψη διδακτικού προσωπικού, και το έχετε θέσει αυτό το θέμα στο Υπουργείο Παιδείας. Συνολικά. Κοιτάξτε, εμείς στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχουμε ένα
γενικό αίτημα που το έχουν όλα τα πανεπιστήμια είναι αυτό που μόλις αναφέρατε όσον αφορά τις θέσεις, που όλα τα πανεπιστήμια είναι πλέον σε ακραίο βαθμό υποστελεχωμένα. Και το δεύτερο είναι ειδικό αίτημα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το πρόβλημα των χώρων. Α, διότι αυτό είναι το άλλο το μεγάλο το ζήτημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που ειδικά το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το θέτει μετεπιτάσεως. Ναι. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δημιουργήθηκε για πολύ λιγότερους φοιτητές, όπως σας είπα, για 4.000 φοιτητές κατά μέγιστο όρο, 4.500, και σήμερα έχει πλέον τον 12.500 ενεργούς φοιτητές. Ναι. Σήμερα, εκτός από τις κεντρικές εγκαταστάσεις της Εγνατίας, τα τμήματά σας είναι διασκορπισμένα και σε άλλα κτίρια? Όχι, όχι. Αυτό είναι το κύριο. Αυτό που υπάρχει στην Εγνατία. Ναι. Πόσο επηρέασε τη λειτουργία του Πανεπιστημίου η συγχώνευση των τμήματων Έδεσας, Νάουσας και Φλόρινας στη Θεσσαλονίκη, και αν αυτή η συγχώνευση, κύριε Πρίτανη, συνοδεύτηκε από τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία του Ιδρύματος? Όχι. Απλό, πολύ απλά. Δεν συνοδεύτηκε ούτε από επιπλέον πόρους. Αν δηλαδή πέρα από τα κτίρια πάμε στην επιχορήγηση που παίρνουμε από τον τακτικό προϋπολογισμό, ήταν συνεχώς μειούμενη παρά την έλευση περισσότερων φοιτητών. Σας λέω δε ότι φέτος, οικονομικό έτος 2020, έχουμε τη χαμηλότερη επιχορήγηση που είχαμε ποτέ. 1.420.000 είναι η επιχορήγησή μας στον τακτικό προϋπολογισμό. Πριν την κρίση ήταν περίπου 2,5 εκατομμύρια. Και αυτό τώρα είναι τελείως αντίστροφα. Όλα οι αριθμοί, τώρα όπως τους ακούμε τους αριθμούς, είναι τελείως αντίστροφοι. Δηλαδή, οι φοιτητές αυξάνονται, οι καθηγητές μειώνονται, τα έξοδα λογικό αυξάνονται, αλλά τα έσοδα μειώνονται. Όπως τα λέτε. Τα είπα όσο πιο απλά όπως τα κατάλαβα. Δεν ξέρω αν κάτι σε αυτή την εξίσωση. Μα έτσι είναι και... οι φοιτητές οι οποίοι ήρθαν από τα νέα τμήματα, ενώ νέα τμήματα αυτά που ήταν Έδεσα, Νάουσα και ήρθε και από τη Φλόρινα των Βαλκανικών το 2013-2014, επιδείνωσαν ακόμα περισσότερο την αναλογία φοιτητών καθηγητών. Δεν μεταφέρθηκε το κονδύλιο εκείνων των τμήματων στο δικό σας απευθείας? Μεταφέρθηκαν μόνο τα τμήματα χωρίς την επιχορήγηση? Σας λέω ότι διαχρονικά έχουμε μία συνεχή μείωση του τακτικού προϋπολογισμού. Ναι. Διαχρονικά. Φέτος είναι η χρονιά που έχουμε τη χαμηλότερη επιχορήγηση που είχαμε ποτέ. Ξέρω ότι στο δικό σας πανεπιστήμιο υπάρχουν επιστήμες, γίνονται προγράμματα, γίνονται ερευνητικά, τα οποία θα μπορούσαν να πουληθούν ή και να παραγγελθούν από μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού. Και αυτό βέβαια να δώσει ανάσα, γιατί αυτές οι εταιρείες παγκοσμίως, όταν παραγγέλνουν σε ένα πανεπιστήμιο μια έρευνα, την πληρώνουν. Αυτό σημαίνει έσοδα για το πανεπιστήμιο. Εσείς έχετε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να το κάνετε αυτό? Κοιτάξτε, τα έσοδα της Επιτροπής Ερευνών, όπως λέμε, δηλαδή της Επιτροπής που διαχειρίζεται τα ερευνητικά προγράμματα του πανεπιστήμιου, είναι πολύ περισσότερα από την τακτική επιχορήγηση που έχουμε. Δηλαδή, έτσι για να λέμε και λίγο αριθμούς, αν η τακτική επιχορήγηση είναι 1,4 εκατομμύρια, τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της Επιτροπής Ερευνών είναι 2,5 με 3 εκατομμύρια. Διπλάσιο. Άρα λοιπόν ένα μεγαλύτερο ποσό αντλούμε είτε από ερευνητικά προγράμματα είτε από μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία αποτελούν έσοδο του Πανεπιστημίου, παρά από την τακτική επιχορήγηση. Μάλιστα. Λοιπόν, ποια ήταν η εμπειρία σας από την εξαποστάσεως εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, όπου είχαμε και το γενικό lockdown? Επειδή με ρωτήσατε κάτι και ακούνε και ίσως και οι νέοι μας φοιτητές, τα μαθήματα έχουν αρχίσει από χθες για τους παλαιότερους και οι πρωτοετήσεις θα αρχίσουν την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή 12 του μήνα. Ναι. Λοιπόν, δύο λεπτά λίγο τώρα και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Οι πρωτοετήσεις πρέπει να έρθουν να κάνουν την εγγραφή τους και εφόσον όλα τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως εκτός από το τμήμα μουσικής επιστήμης και τέχνης, θα ξαναφύγουν, δηλαδή δεν θα χρειαστεί να μείνουν στην πόλη? Να τις πρωτοετήσεις, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, οι πρωτοετήσεις θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους την επόμενη Δευτέρα, 12 του μήνα. Όλη η διαδικασία εγγραφών έγινε ηλεκτρονικά. Για πρώτη φορά όλη η διαδικασία έγινε ηλεκτρονικά. Δεν ήταν απαραίτητη η έλευση, ο ερχομός των φοιτητών των πρωτοετών στο Πανεπιστήμιο για να γραφτούν.
προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι το κάναμε για να μειώσουμε τους κινδύνους του ερχομού μεγάλου αριθμού φοιτητών στο Πανεπιστήμιο. Και μπράβο σας. Καταρχάς που το σκεφτήκατε και δεύτερον μπορούσατε να το υλοποιήσετε. Ναι, το υλοποιήσαμε και πήγε και καλά. Δεύτερον, ειδικά στο πρώτο έτος κάνουμε μια προσπάθεια να γίνει ένας ορισμένος αριθμός μαθημάτων και ειδικότερα φροντιστηρίων διαζώσεις. Στο πρώτο έτος όσες δυνάμεις έχουμε και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, και όταν λέω δυνάμεις εννοώ και σε προσωπικό και σε χώρους, και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για διαζώσεις διδασκαλίας, και όπως σας ανέφερα προηγουμένως οι δυνάμεις αυτές είναι περιορισμένες, θα τις εστιάσουμε σε διδασκαλία όπου είναι δυνατόν στο πρώτο έτος. Για να μπουν στο πνεύμα. Ακριβώς. Ναι. Γιατί θεωρούμε ότι αυτά τα παιδιά αξίζουν, όχι ότι τα άλλα παιδιά δεν αξίζουν, αλλά ειδικά τα παιδιά του πρώτου έτους. Να έρθουν σε επαφή, να καταλάβουν. Τι είναι αυτό το πανεπιστήμιο για το οποίο σκοπίασαν τόσα χρόνια. Ναι. Και τι διαφορά έχει και από το σχολείο, ε? Ακριβώς. Έχουμε μια αυξημένη υποχρέωση απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Mm. Και προσπαθούμε τηρώντας πάντα στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και όλες τις επιδημιολογικές προδιαγραφές του ΕΟΔΗ να κάνουμε κάποια φροντιστήρια σε κάθε τμήμα στο πρώτο έτος να γίνουν διαζώσεις. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό περιμένουμε την ενίσχυση του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο καταρχήν μας έχει δώσει μία ενίσχυση, μπορώ να σας την αναφέρω ακριβώς, 122.000 ευρώ και 47 θέσεων για υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν φροντιστηριακά μαθήματα. Περιμένουμε τις οδηγίες και τις εγκυκλίους για το πώς θα τρέξει αυτή η διαδικασία και μόλις τις πάρουμε θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε στο πρώτο έτος να διασφαλίσουμε την παροχή κάποιων μαθημάτων και φροντιστηρίων διαζώσεις στα περιορισμένα αμφιθέατρα τα οποία έχουν. Κύριε Πρίτανη, μια που μου μιλάτε για τους πρωτοετής, πώς κοιμάνθηκαν οι βάσεις στα δικά σας τμήματα και πώς σχολιάζετε τη φετινή κατάρρευσή τους? Εμείς είχαμε άνοδο των βάσεων τα περισσότερα τμήματα, θα έλεγα, αν θυμάμαι καλά, στα 7 από τα 8 τμήματα είχαμε άνοδο των βάσεων. Είχαμε και μάλιστα σε ορισμένα τμήματα είχαμε πολύ σημαντική άνοδο. Εν πάση περιπτώσει, σε εμάς δεν είχαμε κατάρρευση βάσεων. Αντίθετα, θα έλεγα, στην πλειοψηφία των τμήματων οι βάσεις ανέβηκαν. Λοιπόν, κύριε Κατρανίδη, κλείνοντας, μπορείτε να μας πείτε την κατάταξη του ΠΑΜΑΚ στη λίστα των ξένων πανεπιστημίων? Καταρχήν, όταν μιλάμε, μη είχατε ρωτήσει και κάτι άλλο πώς θα πήγαμε τα εξ αποστάσεως, να πω μια πρόταση. Ναι. Τα πήγαμε πολύ καλά στο εαρινό εξάμεινο. Τα πήγαμε πολύ καλά και αυτό οφείλεται και στην προσπάθεια του διδακτικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, αλλά και την πολύ θετική ανταπόκριση των φοιτητών μας, καθώς είχαμε μεγαλύτερα ποσοστά παρακολούθησης από ό,τι είχαμε στις εποχές κανονικότητας. Ναι, γι' αυτό κάναμε, και είστε τώρα έτοιμοι να μπορείτε να το κάνετε. Ναι, και νομίζουμε ότι τώρα μπορούμε να το κάνουμε και μπορούμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Πάντοτε βέβαια ευχόμενοι να τελειώσει αυτή η ιστορία και αναγνωρίζοντας ότι οι διαζώσεις διδασκαλία δεν αντικαθίσταται, με την έννοια ότι πάντοτε υπερέχει από μια διδασκαλία εξ αποστάσεως, ειδικά όσον αφορά τα προπτυχιακά μαθήματα. Για τα μεταπτυχιακά είναι λίγο διαφορετική. Ναι. Ακόμα και στην ανώδυνη εκπαίδευση, γιατί το λέμε για την πρωτοβάθμια, για την κοινωνικοποίηση των μικρών μαθητών, αλλά κοιτάξτε και στους φοιτητές, είναι ακριβώς το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι. Απολύτως. Η εκπαίδευση, η παιδεία δεν είναι μόνο να πάρει να διαβάσεις και να τα μάθεις, έχει όλα τα υπόλοιπα που το διαζώσεις δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Ναι. Λοιπόν, μου είπατε κάτι για τη λίστα κατάταξη. Για τη λίστα κατάταξη, ναι. Γιατί ξέρω ότι το ΠΑΜΑΚ... Καταρχήν δεν είναι μία λίστα κατάταξης. Υπάρχουν πολλές λίστες κατάταξης. Είστε πολύ ειλικρινείς. Άλλωστε στη θέση σας θα επικαλούνταν αυτοί που τον συμφέρει, να ξέρετε. Όχι, υπάρχουν πολλές λίστες κατάταξης. Λοιπόν, κατά κανόνα στις λίστες αυτές, και θα κάνω και ένα comment και ακαδημαϊκά ως καθηγητής, έχω ασχοληθεί με το θέμα. Στις λίστες αυτές είναι περίπου γύρω στις 18.000 πανεπιστήμια, για να ξέρουμε και πόσα είναι.
Το ΠΑΜΑΚ έχει μία θέση ανάμεσα στο 1000 και στο 1400. Όμως, οι λίστες αυτές δεν λένε πολλά πράγματα. Να σας πω το γιατί. Διότι πανεπιστήμια που έχουν ιατρικές σχολές, φυσικομαθηματικές και πολυτεχνικές, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα από πανεπιστήμια τα οποία είναι στο χώρο των κοινωνικών, οικονομικών, ανθρωπιστικών και νομικών επιστημών. Διότι αλλιώς λειτουργούν αυτές οι επιστήμες όσον αφορά και τις δημοσιεύσεις ερευνητικές και το έργο που γίνεται κτλ. Και αλλιώς τα πολυτεχνία, οι ιατρικές και οι φυσικομαθηματικές. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε συγκρίσεις, να κάνουμε συγκρίσεις ανάμεσα σε ομοειδή πράγματα. Να συγκρίνουμε δηλαδή σωστό. Οικονομικά πανεπιστήμια με οικονομικά πανεπιστήμια. Σωστό, κύριε Κατρανίδη, σωστό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κατά μέσο όρο παγκόσμια ένας οικονομολόγος, σας φέρνω ένα παράδειγμα να το ακούν και οι ακροατές, γιατί ακούν και κατατάξεις και... Ένας οικονομολόγος παγκοσμίως, όχι στην Ελλάδα, γράφει λιγότερες δημοσιεύσεις και παίρνει λιγότερες αναφορές από ότι ένας γιατρός. Σωστό. Κατανοητό. Ναι, ναι, ναι. Έρευνα στις ιατρικές είναι άλλο πράγμα, άλλο πράγμα από ότι είναι στα οικονομικά ή ακόμα περισσότερο στις νομικές σχολές. Άρα λοιπόν, να ξέρουμε λίγο τι συγκρίνουμε, να μην συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Που είναι και η αγροτική οικονομία είναι το γνωστικό σας αντικείμενο από ό,τι γνωρίζω. Είναι το αντικείμενο, ναι. Οπότε να ξέρετε ότι θα χαρώ γιατί είναι στο επίκεντρο. Η αγροτική οικονομία πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Είναι ο πρωτογενής τομέας και πρέπει να δούμε πώς θα στηρίξουμε όλο Βεβαίως. Αυτό που μπορεί να στηρίξει όλη την οικονομία μιας χώρας. Ε. Και να μιλήσουμε το τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα μέσα στην παρούσα συγκυρία. Μιλάμε και για Ταμείο Ανάκαμψης, μιλάμε και για νέες τεχνολογίες. Α, η φορεία. Για η φορεία, μιλάμε για προβλήματα που έχουν προκύψει στη διατροφή των ανθρώπων. Αν θέλετε ακόμα, μιλάμε για κλιματική αλλαγή και για να έρθω και στο θέμα των ημερών. Μιλάμε για COVID και μιλάμε και για αρρώστιες οι οποίες έχουν να κάνουν κάπως με την υπερχρησιμοποίηση των πόρων του πλανήτη. Αυτά όμως μια άλλη φορά. Άλλη φορά. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεση.